Μάλιστα. Πρέπει να σας πω. Ναι, εγώ, να σημειώσουμε και το εξής τώρα άλλη μία φορά, ότι σε αυτή την προσπάθεια έχει δέσει η ογκολογική μονάδα, σε αυτή την προσπάθεια έχει δεθεί η ογκολογική μονάδα του Σωτηρία και η βιοιατρική, και θα πρέπει να το ανοίξουμε ακόμη και σε άλλες εργαστήρια και μικροβιολογικά κλπ. Προκειμένου να προσθεθούν περισσότεροι φορείς που θα παρέχουν την περίθαψη την οποία χρειάζονται οι συμπολίτες μας. Να ακούσουμε τον κύριο Πατούλη, σε παρακαλώ. Ναι. Τον κύριο Πατούλη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Πατούλη και δήμαρχο Αμαρουσίου. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε εξετάσει πάνω από 3.500 ανασφάλιστους ανθρώπους, συμπολίτες μας, μέσα σε 3 μήνες. Καθημερινά, μέσα από τα ραντεβού τα οποία κλείνονται στον Ιατρικό Σύλλογο Σεβαστόπουλος 113, προσέρχονται από 20, πολλές φορές υπήρξε και μέρα, και 50 άτομα τα οποία καθημερινά έρχονται στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής και γίνεται η πρωτοβάθμια περίθαλψη όπως περιέγραψα.